Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1062. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, το 6ο κεφάλαιο και το 9 εδάφιο. Πέμπτο κεφάλαιο, 9 εδάφιο, σελίδα 1062. Έκτο κεφάλαιο, συγγνώμη, 9 εδάφιο, σελίδα 1062. Περί ημών δε, εάν και λαλούμεν ούτως, αγαπητοί, είμεθα πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με τη σωτηρία. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης, τον οποίον εδείξατε στο όνομα αυτού. Υπηρετήσαντε στους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμε δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Για να μην γίνετε νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει εις ουδένα μεγαλύτερον, όμως εις αυτόν λέγον, βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και ούτω προς μήνας με υπομονήν απείλαυσε την επαγγελία. Διότι ημέν άνθρωποι ομνίωσιν εις τον μεγαλύτερον και ο όρκος είναι εις αυτούς θέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωσιν, στο οποίο ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετον της βουλής αυτού μετεχειρίστη μέσων των όρκων, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, στα οποία είναι αδύνατο να ψευστεί ο Θεός, να έχομεν ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες εις το να κρατήσομεν την προκειμένην ελπίδα, την οποία έχομεν ως άγκυραν της ψυχής, ασφαλήντε και βεβαίαν και εισερχομένην εις το εσωτερικόν του καταπετάσματος, όπου ο Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών πρόδρομος, γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν δια Πνεύματος Αγίου αποκαλύπτει ότι υφίσταται η επαγγελία του Θεού που εδόθη τότε στον Αβραάμ και επιβεβαιωμένη, σφραγισμένη με τον όρκον του Θεού προς όλους όσοι είναι τέκνα του Αβραάμ, τέκνα δηλαδή πίστεως του Θεού. Ισχύει λοιπόν η επαγγελία μεθόρκου βεβαίως, δηλαδή με τα πάσης βεβαιότητος, ευλογών εγώ θα σε ευλογήσω και πληθύνων εγώ θα σε πληθύνω. Ισχύει με τα πάσης βεβαιότητος και κανένας δεν μπορεί να τη σταματήσει και να την εμποδίσει, γιατί είναι δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων από το Θεό, την επαγγελία, την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός, αλλά και τη βεβαίωση μεθόρκου στο Θεό. Όμως το ερώτημα είναι άλλο. Υπάρχουν οι κληρονομούντες τας επαγγελίας, υπάρχουν οι κληρονόμοι αυτής της συγκεκριμένης παραγγελίας και υπάρχουν αυτοί που δεν είναι κληρονόμοι της συγκεκριμένης αυτής επαγγελίας. Και όπως είπαμε και πριν, που πιθανόν να νομίζουν ότι είναι στους κληρονομούντας τας επαγγελίας, υπάρχουν και πολλοί βέβαια που αγνοούν την επαγγελία αυτή, δεν την έχουν κατανοήσει, αλλά υπάρχουν και αυτοί που με τα πάστης της βεβαιότητος ο Θεός έχει προσδιορίσει κληρονομία επαγγελίας. Και ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους αδελφούς στα Ιεροσόλυμα, τους είπε περί ημών δε αδελφοί, αν και λαλούμεν ούτως, δηλαδή αν και ξέρουμε τις αδυναμίες σας, τα λάθη σας, τις αμαρτίες σας ακόμη, ξέρουμε ποιοι είσαστε,
Ξέρουμε ότι είσαστε ακόμη και νοθροί στις ακοές, επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να ήσασταν διδάσκαλοι, όμως έχετε ακόμη ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος τα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού και καταντήσατε να έχετε και πάλι αχρίαν γάλακτος και όχι στερεάς τροφής, γιατί ο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του Λόγου του Θεού, επειδή είναι νήπιος και των τελείων, όμως είναι η στερεά τροφή που εσείς θα έπρεπε ήδη να παίρνατε, αλλά και να προσφέρετε, οι οποίοι τελεί, εμπειροί, κατά συνήθειαν δια την έξιν έχουν αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να διακρίνουν το καλό και το κακό. Έχουν αισθητήρια γεγυμνασμένα να ξέρουν τι λένε και είναι καλό και τι δεν πρέπει να λένε που είναι κακό. Τι πρέπει να κάνουνε που είναι καλό και τι δεν πρέπει να κάνουνε που είναι κακό. Τι πρέπει να σκέφτονται που είναι καλό, τι δεν πρέπει να σκέφτονται που είναι κακό. Εσείς όμως δεν είσαστε έτσι. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους αδελφούς αυτούς. Αλλά όμως παρόλο που λαλούμε ούτως, με έλεγχο, με προτροπή, με διόρθωση, όμως είμαστε βέβαιοι ότι εσείς έχετε τα κρίτωνα και τα συνεχόμενα, τα πιο αγαθά και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας. Αν και έχετε όλα αυτά τα κακά που προείπα, όμως έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας, γιατί έχετε κάτι που αρέσει στο Θεό και σας οδηγεί στο να είστε κληρονόμοι της επαγγελίας του Θεού. Της επαγγελίας ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου και πληθύνων θα σε πληθύνω. Και αυτό που έχετε είναι ότι ο Θεός δεν είναι άδικος να λησμονήσει το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης τον οποίον εδείξατε στον χάρη του Χριστού, στο όνομα του Χριστού υπηρετήσατε στους Αγίους και υπηρετούντες. Μπορεί να μην είσαστε έτσι πως πρέπει να είσαστε, αλλά έχετε δύο πράγματα που σας τοποθετούνε στους κληρονομούντες την επαγγελία του Θεού. Έχετε έργο πίστεως, υπακούετε στο Λόγο του Θεού όσο είναι δυνατόν σε εσάς, όσο μπορείτε. Φοβήστε το Θεό, γι' αυτό δεν παρασύρεστε από τα συναισθήματά σας. Έχετε λοιπόν έργο πίστεως, αλλά η πίστη σας, άρα η πίστη σας είναι ζωντανή και δεν είναι νεκρή, και η πίστη σας αποδεικνύεται με την υπακοή σας στο Λόγο του Θεού κατά τη δύναμή σας και με το φόβο του Θεού, ώστε να μην διοικήσετε από την καρδιά σας τις επιθυμίες της καρδιάς σας, αλλά να διοικήσετε από το Πνεύμα το Άγιο όσο μπορείτε. Αλλά ταυτόχρονα έχετε και το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο επιβεβαιώνει απολύτως ότι έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας. Κοπιάζετε στην υπηρεσία των αδελφών σας για χάριν του Χριστού. Δεν είσαστε τεμπέληδες, δεν είσαστε νοθροί, δεν είστε αδιάφοροι, αλλά κοπιάζετε στην υπηρεσία των αδελφών σας. Και κοπιάζετε
Γιατί το κίνητρό σας είναι η αγάπη. Γιατί αγαπάτε. Δύο λοιπόν είναι οι προϋποθέσεις για να είσαι ή να μην είσαι, για να ξέρεις αν είσαι ή δεν είσαι σε αυτούς που κληρονομούν με τα βεβαιότητος την επαγγελία με θόρκου βεβαιωμένης του Θεού, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Έχεις έργα πίστεως, υπακοής δηλαδή στο Λόγο του Θεού και φόβου Θεού. Φοβάσαι το Θεό. Φοβάσαι μη λυπήσεις το Πνεύμα το Άγιο. Φοβάσαι μην οδηγήσει από τα συναισθήματά σου. Φοβάσαι μην οδηγήσει από τη λογική σου, από τη σκέψη την ανθρώπινη. Φοβάσαι το Θεό. Αγαπάς το Θεό. Αλλά αγαπάς και τα αδέλφια σου. Αυτά τα δύο, αδελφοί αγαπητοί, τα χαρακτηριστικά, μόνο αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι αρκετά για να πιστούμε, για να μας πείσει ο Θεός σήμερα ότι είμαστε ή δεν είμαστε εκ των κληρονομούντων τας επαγγελίας, ώστε εάν μεν είμαστε ακόμη περισσότερο να εργαζόμαστε το έργο της πίστεως που ο Θεός φέρνει στη ζωή μας και όλο και περισσότερο να κοπιάζουμε με αγάπη στην υπηρεσία των αδελφών μας. Εάν δεν είμαστε, να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε σήμερα πορεία, ζωή και σκέψη. Είναι ανάγκη να αλλάξουμε πορεία, ζωή και σκέψη για να γίνουμε ακόμη περισσότερο κληρονόμοι της επαγγελίας του Θεού ή να γίνουμε, αν δεν είμαστε, κληρονόμοι της επαγγελίας του Θεού. Σήμερα λοιπόν εύκολα μπορώ να σκεφτώ εγώ, όπως και όλοι σας, πώς με βλέπει ο Θεός. Νομίζω ότι είμαι ή είμαι. Πιστεύω ότι είμαι. Είναι βεβαιωμένο από το Θεό και από το Λόγο Του. Γιατί θα είναι τρομερό κρίμα να έρχομαι στην Εκκλησία, να διαβάζω το Λόγο του Θεού, να προσεύχομαι, να στέκομαι και μη έχοντας αυτά τα δύο μοναδικά χαρακτηριστικά, μοναδικές προϋποθέσεις που ο Θεός βάζει για τους κληρονόμους της επαγγελίας, να βρεθώ στο τέλος αδόκιμος. Νέα πράγματα μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή σου αν εσύ νέα πράγματα αποφασίσεις να κάνεις στη ζωή σου. Σήμερα είναι η μέρα αποφάσεων. Αποφάσεων προσωπικών, οικογενειακών αλλά και εκκλησιαστικών. Παραδείγματος χάρη, οι πρεσβύτεροι μέσα στην Εκκλησία δεν θα πρέπει να είναι απομονωμένοι, αποξενωμένοι και απομακρυσμένοι, ξένοι από τα παιδιά του Θεού. Όσο και αν φαίνονται στα μάτια τους, αλλά και να είναι ακόμη και τέλειοι. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους Κορινθίους ότι όταν είμαι ανάμεσά σας είμαι ταπεινός και αδύναμος. Γιατί? Γιατί ήξερε ότι είναι δούλος και συμπεριφερότανε με πνεύμα δουλείας και υπηρεσίας προς τους αδελφούς του. Και αν ο Απόστολος Παύλος είχε αυτή την νοοτροπία, ποια νοοτροπία πρέπει να έχουμε εμείς? Δούλοι, υπηρέτες, υπηρέτες του Θεού στο να εργαζόμαστε το έργο του Θεού με υπακοή και φόβο Θεού, να έχουμε έργος πίστεως, αλλά και υπηρέτες των αδελφών μας,
εις το να κοπιάζουμε με αγάπη στην υπηρεσία τους. Το ίδιο και όλοι οι άντρες και οι γυναίκες μέσα στην οικογένειά τους, στο σπίτι τους, μέσα στην εκκλησία. Δούλος στην οικογένειά σου σαν καλός ποιμένας. Ο ποιμένας φροντίζει, υπηρετεί τα πρόβατα. Δεν τα κατεξουσιάζει, ούτε τα μαλώνει και τα κακοποιεί. Ο άντρας λοιπόν είναι ποιμένας μέσα στην οικογένειά του, όπου έχει έργο πίστεως και υπακοής χωρίς να κυριεύεται από τα συναισθήματά του, τη λογική του, τις επιθυμίες της καρδιάς του, αλλά κοπιάζει και με αγάπη στο να φροντίζει πρώτα τη γυναίκα του, να περιθάλπτει και να εκτρέφει και να την καθιστά ευτυχισμένη και χαρούμενη, και όχι να κλαίει και η αιτία να είναι ο άντρας, όχι να δυστυχεί και ο αιτία να είναι ο άντρας, αλλά και να υπηρετεί τα παιδιά του σαν προβατάκια μικρά, σαν καλός ποιμένας, να τα προστατεύει, να τα οικοδομεί, να τα ταΐζει και να τα φροντίζει. Η γυναίκα μέσα στο σπίτι πρέπει να είναι οικοφύλακας καλός. Μηδεμίαν πτώησιν φοβούμενη, γνωρίζοντας ότι έχει ψυχικές δυνάμεις μεγάλες που όμως εξαρτώνται από τα έργα της πίστης της, από την πίστη της. Όχι μόνο να λογίζεται η πίστη της εις δικαιοσύνην, αλλά να αποδεικνύεται η πίστη της εκ των έργων της ότι είναι δίκαιη. Αλλά και κάθε ένας από μας, μοναχικός ή όχι, μέλος του σώματος του Χριστού, που ευθύνη έχει να οικοδομεί τα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού, να τα φροντίζει, όχι να τα σκανδαλίζει, αλλά να τα ενισχύει, να τα στηρίζει και να τα παρηγορεί. Και με το έργο της υπακοής του, αλλά ιδιαιτέρως με την υπηρεσία του, κοπιάζοντας εν αγάπη. Αν αυτά δεν τα έχεις, κοίταξε να τα αποκτήσεις γρήγορα, γιατί ο καιρός είναι πλησίον. Μη στέκεσαι και να μη στέκεται κανείς από μας αυτοδικαιωμένος σαν το Φαρισαίο, επειδή μας αναγέννησε ο Θεός κατά χάριν δια της πίστεως, επειδή μας βάφτισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, επειδή μας έδωσε και χαρίσματα ο Θεός, επειδή μας έδωσε και διακονίες ο Θεός. Αυτά δεν σε πάνε στον ουρανό. Αυτά δεν σου εξασφαλίζουν την εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού, ευλογών θα σε ευλογώ και πληθύνων θα σε πληθύνω. Η ταπείνωση, η υπηρεσία, ο κόπος της αγάπης και η υπακοή με πίστη στα λόγια του Θεού, στο λόγο του Θεού, στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, προς όλες τις κατευθύνσεις, ιδιαίτερα προς τα αδέλφια μας. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο της αγάπης σας που υπηρετήσατε και συνεχίζετε, όχι κάποτε,
και συνεχίζετε να υπηρετείτε τους αδελφούς σας. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστεώς σας, την υπακοή σας. Γι' αυτό είμαι βέβαιος, λέει ο Απόστολος Παύλος, παρόλες τις αδυναμίες σας, τα λάθη σας, ακόμη και την οθρότητά σας, παρόλα αυτά είμαι βέβαιος ότι ο Θεός έχει για σας τα κρίτωνα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας. Γι' αυτό επιθυμούμε να δεικνύει κάθε ένας από σας την αυτήν σπουδήν, τον αυτόν ζήλον, την αυτή προσπάθεια για να εκπληρωθεί τελικά η ελπίδα που έχετε ότι ο Θεός ευλογών θα σας ευλογήσει και πληθύνων θα σας πληθύνει μέχρι το τέλος της ζωής σας που θα έρθει να σας παραλάβει. Αγωνίζεστε, σπουδάσατε, με τα ζήλου ζητείτε έργο πίστεως στη ζωή σας και κόπο αγάπης στην υπηρεσία των αδελφών σας. Γιατί τότε θα είσαστε μιμητές αυτών που κληρονόμησαν τις επαγγελίες δια πίστεως και μακροθυμίας. Όσοι κληρονόμησαν τις επαγγελίες ζούσαν με πίστη και με έργα πίστεως, αλλά και με μεγάλη υπομονή προσκαρτερούντες την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Αλλιώς θα γίνετε νοθροί, οκνηροί. Θα μπαίνετε και θα βγαίνετε στην εκκλησία. Θα γονατίζετε και θα σηκώνεστε από τα γόνατα. Θα ανοίγετε τη γραφή, θα διαβάζετε και θα κλείνετε τη γραφή και θα τη διαβάζετε. Αλλά με νοθρότητα θα έχετε κανένα έργο πίστεως, υπακοής, φόβου Θεού και κανένα κόπο αγάπης. Και έτσι θα νομίζετε, επειδή διαβάζετε, προσεύχεστε, κηρύτετε, προφητεύετε, ότι έχετε την υπόσχεση του Θεού ότι ευλογών θα ο Θεός θα σας ευλογεί και πληθύνων θα σας πληθύνει, αλλά αυτό ποτέ δεν θα ισχύει σε εσάς. Μάταιος ο κόπος. Μάταιος ο κόπος να προσεύχεσαι, μάταιος ο κόπος να διαβάζεις το Λόγο του Θεού, μάταιος ο κόπος να έρχεσαι στην εκκλησία. Μάταιος. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Δεν πρόκειται ο Θεός ευλογό να σε ευλογήσει. Δεν πρόκειται ο Θεός πληθύνω να σε πληθύνει. Δεν πρόκειται ο Θεός να σου δώσει καρπό. Δεν πρόκειται ο Θεός να φανερώσει τη δόξα Του. Ματέα η πίστη σας, ματέα η ζωή η χριστιανική σας. Εάν δεν κοπιάζετε στην υπηρεσία των αδελφών σας και αν δεν έχετε έργο υπακοής ενάντια στη γνώμη σας και στα συναισθήματά σας, υπακοής. Δεν το θέλω, δεν το καταλαβαίνω, δεν το μπορώ, αλλά υπακούω. Δεν χωράει στην καρδιά μου, αλλά υπακούω. Έτσι θα έλεγε ο Αβραάμ. Δεν το καταλαβαίνω, Κύριε. Τι μου ζητάς τώρα? Τι μου λες τώρα? Να πάω να θυσιάσω τον Ισαάκ? Δεν πάω, δεν το καταλαβαίνω, δεν χωράει στην καρδιά μου. Και να τάπε, εν τέλει υπάκουσε. Και υπάκουσε χωρίς καθυστέρηση, χωρίς ενδιασμούς, γιατί έκανε σκέψεις πίστεως. Αυτός που
το διατάζει, αυτός που το προτρέπει, ο Θεός ξέρει. Και επί το λόγο σου, Κύριε, είπε ο Πέτρος, θα ρίξω, θα χαλάσω τα δίχτυα μου μέρα μεσημέρι να ψαρέψω, επειδή μου το λες εσύ όμως. Είναι παράλογο. Είναι έξω από την ανθρώπινη λογική. Είναι έξω από τα ανθρώπινα συναισθήματα. Είναι έξω από την ανθρώπινη εμπειρία. Είναι έξω από αυτό που ξέρω και θέλω. Αλλά επί το λόγο σου θα το κάνω. Και γέμισαν τα δίχτυα με ψάρια και το καράβι του Πέτρου και του Ανδρέα και το καράβι του Ιάκωβου και του Ιωάννη. Μα είναι παράλογο που με διατάζεις να κοπηλατήσω, να πάω απέναντι με ενάντιο τον άνεμο. Δεν θα φτάσω, αν δεν πνιγώ, δεν θα φτάσω. Μπορεί και να πνιγώ. Αλλά επί το λόγο σου θα κοπηλατήσω. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά πρέπει να το υπακούσουμε. Δεν το μπορούμε, αλλά πρέπει να το υπακούσουμε. Δεν το θέλουμε, αλλά πρέπει να το υπακούσουμε. Επί το λόγο του Κυρίου. Για να είμαστε κληρονόμοι του ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Αλλιώς άκαρπος και χωρίς την ευλογία του Θεού θα είναι η ζωή σου. Και δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Ίσως, αν και δεν το λέει η Γραφή, άρα λάθος κάνω και δεν το λέω κι εγώ, πήγα να πω το σημαντικότερο, αλλά δεν το λέει η Γραφή, το ίδιο σημαντικό είναι να υπηρετείς τα αδέλφια σου, όχι τους ξένους, για να είσαι κληρονόμος της επαγγελίας. Και όχι υπηρέτησες μια φορά, υπηρετείς και συνεχίζεις να υπηρετείς τα αδέλφια σου, τους Αγίους, τους δυνατούς και τους αδύνατους, τους μικρούς και τους μεγάλους. Αλλά τα αδέλφια σου με κόπο, μην κοπιάζεις σε μάταια και άχρηστα πράγματα. Να, να κοίταξε γύρω σου, αυτούς υπηρέτησε, για αυτούς κοπίασε. Και με τα πάσης βεβαιότητος ο Θεός ευλογών θα σε ευλογήσει και πληθύνων θα σε πληθύνει. Και καρπό πολύ και ο καρπός σου θα μένει και η δόξα του Θεού θα ανατέλει στη ζωή σου. Με τα ζήλου λοιπόν αγωνίζεστε. Με τα ζήλου φροντίζετε να μην μείνετε τεμπέληδες, οκνηροί, νοθροί ή κοπιάζονται σε ματαιότητες. Με τα ζήλου. Για να απολαύσετε τις επαγγελίες του Θεού. Με τα πάσης βεβαιότητος. Ευλογών λοιπόν έτσι θα σε ευλογήσει ο Θεός. Με τα πάσης βεβαιότητος πληθύνων θα σε πληθύνει ο Θεός. Με τα πάσης βεβαιότητος θα δεις καρπό, θα δεις τη σωτηρία της οικογένειάς σου, τη συγγένειά σου, την επιστροφή, τη δόξα του Θεού. Αλλιώς ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης. Ματαιή η προσευχή σου, ματαιή, ματαιή η εξήτησή σου. Όλα μάταια. Μια ζωή χριστιανική μέσα στη ματαιότητα. Δεν είναι, αδελφοί, κρίμα. Κρίμα. Μια ζωή χριστιανική μέσα στη ματαιότητα. Χωρίς αποτελέσματα, χωρίς καρποφορία, χωρίς ευλογία, χωρίς αύξηση. Είναι σήμερα η μέρα αποφάσεων. Αποφάσεων σοβαρών και προσωπικών. Να αρχίσουμε, αδερφοί, αυτό το, την πρώτη μέρα του χρόνου, να αρχίσουμε με καλές αποφάσεις.
Μπορεί να μην το καταλαβαίνω, γιατί μπορεί και να μην το καταλαβαίνει, να μην το καταλαβαίνεις. Και αν ήμουν εγώ σαν τον Αβραάμ, δεν το καταλάβαινα και δεν το καταλαβαίνω και τώρα. Να μην το μπορείς, να μην το θέλεις, να μην το πιστεύεις. Υπάκουσε το όμως, χάριν του Χριστού, επί το λόγο του Κυρίου, υπάκουσε το και θα δεις τη διαφορά στη ζωή σου. Η διαφορά θα αρχίσει πρώτα μέσα στην καρδιά σου. Θα καθαρίσει και θα βλέπεις το Θεό. Η διαφορά θα αρχίσει μέσα στην οικογένειά σου. Θα καθαρίσει και θα βλέπεις το Θεό. Η διαφορά θα αρχίσει στην είσοδό σου και στην έξοδό σου. Θα καθαρίσει το περπάτημά σου και θα βλέπεις τη ζωή σου το Θεό δυνατό. Και συνέχισε κοπιάζοντας στην υπηρεσία του αδελφού σου. «Επείνασα και μου δώσατε να φάγω», είπε ο Χριστός. «Εδίψασα και μου δώσατε να πιω». Το να δώσεις σε κάποιον να φάει έχει κόπο. Πρέπει να το μαγειρέψεις. Πρέπει να το φροντίσεις. Δεν μπορεί να του δώσεις ένα ξέρο κόμματο να φάει. Το να διψάει πρέπει να του δώσεις όχι καυτό νερό να πιει, θα τον κάψεις. Δροσερό νερό να τον δροσίσεις, έχει κόπο. Το να φιλοξενήσεις κάποιον, να ανοίξεις το σπίτι σου το κλειστό και το αραχνιασμένο, έχει κόπο, αλλά έχει μισθαποδοσία. Το να αφήσεις τη βολή του σπιτιού σου και να πας σε ένα ασθενή αδελφό σου να τον ενισχύσεις, να προσευχηθείς, να τον παρηγορήσεις, να τον υπηρετήσεις, έχει κόπο, αλλά έχει μισθαποδοσία αιώνια ζωής. Μα Κύριε, πότε σε είδαμε και τα κάναμε αυτά? Εφόσον κάνατε σε έναν των αδελφών μου τον ελαχίστον. Όχι στους μεγάλους, στους μεγάλους αδελφούς εύκολα μπορείς να το κάνεις. Στους ελάχιστους αδελφούς είναι δύσκολο να το κάνεις. Πρέπει να έχεις αγάπη. Για να κοπιάζεις για τους ελάχιστους πρέπει να έχεις πολύ αγάπη. Και έτσι μας βεβαιώνει πια ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός, επειδή ήθελε και θέλει να βεβαιώσει περισσότερο τους κληρονόμους της επαγγελίας για το αμετάθελον της βουλής αυτού, μετεσχειρίστη μέχρι και το μέσον του όρκου, ώστε εμείς οι καταφυγόντες σε αυτή την ελπίδα, αν και είμαστε ανάξιοι, αν και είμαστε άθλοι, αν και είμαστε μικροί και ασήμαντοι και αδύναμοι, όμως καταφεύγουμε στην ελπίδα αυτή ότι ο Θεός ευλογών θα μας ευλογήσει και πληθύνων θα μας πληθύνει. Γι' αυτό αυτή την ελπίδα ο Θεός την μεταφράζει σαν μία άγκυρα της ψυχής μας, βεβαία και ασφαλή, που εισέρχεται στο εξωτερικό του καταπετάσματος. Εκεί στα άγια του ουρανού η δική σου η αγκύρα είναι αυτή η ελπίδα. Ότι επειδή επί το λόγο σου, αν και δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν θέλω, ενεργώ, και επειδή με κόπο, δεν είμαι τεμπελής νοθρός, με κόπο υπηρετώ τους Αγίους, με αυτή την ελπίδα, με αυτή την άγκυρα είμαι πάντοτε ενωμένος, στερεωμένος, αμετακίνητος με τα Άγια του Θεού. Εκεί όπου πρόδρομος, πρώτος εισήλθε ο Χριστός, μας άνοιξε το δρόμο δια της Αναστάσεως, να μπορούμε τώρα να εισερχόμεθα στα Άγια του Θεού, μπροστά στο θρόνο του Θεού, με το αίμα του Χριστού, δια της πίστεως,
να εισερχόμεθα, να προσευχόμεθα, για να απολαμβάνουμε τη βοήθεια του Θεού τον καιρό της ανάγκης μας. Να εισερχόμεθα εκεί που πρόδρομος εισήλθε ο Χριστός. Άνοιξε το δρόμο, δεν είχε ανάγκη να πάει στον ουρανό, ήταν στον ουρανό, αλλά ήρθε στη γη για να ανοίξει ένα νέο δρόμο. Το δρόμο της Ανάστασης, το δρόμο της διαπίστεως εισόδου μας στο θρόνο του Θεού. Και εκεί, αρχιερέας Μέγας, στο ναό του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος προσεύχεται για μας με προσευχή ευλογίας, «Πατέρα, δες το έργο της πίστης του, την υπακοή του, δες τον κόπο της αγάπης του στους Αγίους και ευλόγησε τον ακόμη περισσότερο, ακόμη περισσότερο, ακόμη περισσότερο. Δώσ' του πολύ καρπό, δώσ' του μεγάλη ευλογία. Φανέρωσέ του τη δόξα σου». Και ο άνθρωπος λοιπόν, ο ατελής, ο αδύναμος, όχι μόνο είναι ανάμεσα στους κληρονόμους της επαγγελίας, της βεβαιωμένης μεθόρκου, αλλά είναι και μέσα στην ευλογία του Θεού, στην αύξηση, στην πλήθηση και στην καρποφορία του, μέσα στην παρουσία του Θεού. Ημέρα νέων αποφάσεων. Μη γελάς για το Λόγο του Θεού. Μην ακούς άλλες φωνές. Μία είναι η φωνή του Θεού, ο γραμμένος Λόγος. Και μία είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μία η φωνή της αλήθειας. Ας μείνουμε, αδερφοί μου, σας παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε, καλύτερα να πω, το χρόνο αυτό το καινούριο με αυτή τη σοβαρή απόφαση μέσα στην καρδιά μας. Θέλω να είμαι στους κληρονομούντας τις επαγγελίες. Θέλω να είμαι μιμητής των κληρονομούντων τις επαγγελίες με πίστη και υπομονή. Θέλω να περπατάω σύμφωνα με το γραμμένο Λόγο του Θεού, έξω από συναισθήματα, ψεύτικες φωνές, πονηρές φωνές. Θέλω να κουράζομαι, όχι για άλλα πράγματα άχρηστα και μάταια, αλλά στην υπηρεσία των αδελφών μου. Το θέλει και ο Θεός. Αν το θέλεις και εσύ, θα το απολαύσεις. Αμήν. Βοήθησέ μας, Χριστέ μου.